Λάνθιμάρα σου, Poor Things. Τελευταία ταινία του Λάνθιμου. Παίζει Emma Stone. Ο Willem Dafoe που έχει παίξει σε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Πιθανό, αν δω την κασέτα του γάμου των γονιών μου, να είναι από πίσω ο Willem Dafoe να κάνει τον παπά. Και ο Mark Ruffalo από τους διάσημους. Οι άλλοι είναι ποιος σχέστηκε, δεν τους ξέρω τη μάνα τους. Έχουμε την ιστορία της Μπέλα, της Emma Stone, η οποία αναγεννιέται. Είναι μια ιστορία αντίστοιχη του Frankenstein. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και το κοινό μαζί της αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τον κόσμο από την αρχή, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς προειδεασμούς για το τι πρέπει, πώς πρέπει κτλ. Η κοπέλα αυτή, το βασικό της εμπόδιο στη ζωή είναι οι άντρες, όπως σε πάρα πολλές κοπέλες σε αυτή τη ζωή. Προσπαθούν όλοι οι άντρες από την αρχή της ζωής της να την ελέγξουν και να την κλείσουν κυριολεκτικά και μεταφορικά σε σπίτια, σε κουτιά. Και βλέπουμε μια οδύσσια, ένα ταξίδι προς την απελευθέρωση και σωματικά και πνευματικά. Δηλαδή να ανακαλύψει καλύτερα τον εαυτό της, γιατί θέλει αυτά που θέλει και γιατί οι άλλοι προσπαθούν έτσι να την χειραγωγήσουν και να την ελέγξουν τόσο πολύ. Αρχικά όλες αυτές τις ιδέες και όλη αυτή την ουσία την περνάει με ένα πολύ εύστοχο χιούμορ. Δηλαδή κάθε ατάκα χιουμοριστική, κάθε σκηνή σχολιάζει και κάτι, δεν είναι απλά χιούμορ για το χιούμορ. Το χιούμορ του Λάνθιμου παραμένει αμήχανο και περίεργο. Τίνει προς το τι θεωρούμε κοινωνικά σωστό και λάθος. Τα περισσότερα αστιάκια είναι η Μπέλα να κάνει κάτι κοινωνικά μη αποδεκτό και είναι όλοι καθώς πρέπει με τις γραβάτες και λένε «Ω, σας παρακαλώ, τι κάνατε εκεί πέρα, ντροπή σας». Διάβασα και πολλές κριτικές οι οποίες κρίνουν το ότι ο Λάνθιμος έγινε πιο popular, πιο pop και πιο προσβάσιμες οι ταινίες του. Είναι πολύ πιο αμερικάνικη η ταινία στο ότι επικοινωνεί πολύ πιο άμεσα με τον θεατή. Στο χώρο της τέχνης έχω δει ότι υπάρχει τεράστια προκατάληψη ότι ο ευρωπαϊκός είναι ανώτερος ποιοτικά από τον αμερικάνικο κινηματογράφο και αντίστοιχα και οι γλώσσες που χρησιμοποιεί ο κάθε κινηματογράφος. Γιατί μόλις ακούσουμε χιούμορ, μόλις δούμε αστιάκι, λέμε έκανε αστείο. Είναι λίγο φτηνό αυτό. Δηλαδή, έχουμε συνδέσει το χιούμορ με κάτι ποιοτικά κατώτερο. Έχουμε συνδέσει δηλαδή τα αριστουργήματα ότι οι καλλιτεχνικές δημιουργίες τεράστιες πρέπει να είναι σοβαρές και δραματικές και να κλαίνε όλοι, να πονάνε. Παναγία μου, η ζωή είναι σκατά. Και διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Πιστεύω ότι ειδικά στην περίπτωση του Λάνθιμου το χιούμορ χρησιμοποιείται πολύ καλλιτεχνικά. Είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο σχολιάζει πράγματα, σχολιάζει πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας, τη ζωή και ταυτόχρονα με το χιούμορ καταφέρνεις να συνδέσεις τον θεατή με το μήνυμα και όχι να τον αποξενώσεις ούτε να τον χτυπάς. Α, είσαι κακός, είσαι λάθος, πάρτα. Πάρα πολλές ταινίες έχουν πολύ όμορφα μηνύματα. Μπορούν να γίνουν δασκαλίστικες, να σου βγάζουν μια αίσθηση ηθικής ανωτερότητας. Okay, αυτοί που συμφωνούν με το μήνυμα θα το δεχτούν και θα πούν okay, τέλεια, ωραία, συμφωνώ. Αλλά κάπως έτσι αποξενώνεις αυτόν που τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει σαν στόχο με το μήνυμα, αυτόν που διαφωνεί δηλαδή, αυτόν που έχει άλλες ιδέες από σένα. Το χιούμορ σου δίνει αυτή την ευκαιρία να πάρεις τον θεατή που διαφωνείς μαζί του και να τον συνδέσεις με το μήνυμα. Να πει α, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί το γέλιο σου ρίχνει λίγο την άμυνα. Σε συνδέει, σε κάνει να συμπαθείς το έργο και τον καλλιτέχνη που παρακολουθείς. Α, ναι, κάντε και μια εγγραφή και ένα share τον φίλο σας, τον οποίο δεν του άρεσε η ταινία, για να του πείτε ότι κοίτα, μαλάκα, βλέπεις, ήταν καλή, αφού το λέει και αυτό σου. Άκυρους άνθρωπους. Τα είπα ήδη λίγο, αλλά κάποιες από τις θεματολογίες που εξερευνάει η ταινία είναι η πατριαρχία, το πόσο ο χριστιανισμός τα έφερε όλα αυτά, ή τουλάχιστον ήταν μια δικαιολογία για τους άντρες να επιβάλλουν όλους αυτούς τους κανόνες στην κοινωνία. Ότι θα είμαστε γαμάτοι, οι γυναίκες θα κάνουν το σπίτι και θα μαγειρεύουν όλη μέρα παστίτσιο, γιατί μπορεί να το παστίτσιο. Σχολιάζει τα άντρικα κόμπλεξ επίσης. Περισσότεροι άντρες έχουμε πολλές ανασφάλειες και συγκεκριμένα, ας πούμε, στις ερωτικές σχέσεις υπάρχει η ζήλια και η κτητικότητα, οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν, και μιλάω από εμπειρίας, είναι να φέρνουν μια τοξική αίσθηση, έτσι, ωραία νευράκια και φωνές και σκατά σε μια σχέση. Αλλά είναι πολύ τοξικά πράγματα που, όπως φαίνεται και στην ταινία, φθείρουν και τους ίδιους τους άντρες. Υπάρχει και πολύ κρίση προς τις γυναίκες που απελευθερώνονται σεξουαλικά. Έχει πολύ τη σεξουαλικότητα, την θηλυκή, η ταινία ως βασικό θέμα. Η Μπέλα, η Emma Stone, απελευθερώνεται πάρα πολύ γρήγορα στην ταινία και φαίνεται πως κανένας δεν το εγκρίνει αυτό. Πως όλοι την μαρκάρουν ως πουτάνα, το οποίο ναι, καμία σχέση με την πραγματική ζωή, δεν γίνεται αυτό ποτέ. Και ο τρόπος που αντιμετωπίζει γι' αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί το βλέπουμε μέσα από τα μάτια μιας αθώας κοπέλας, η οποία δεν είναι όπως φαντάζονται συνήθως πολλοί άντρες. Α, η πουτάνα θα ντυθεί έτσι και θα παγαμηθεί με όλους και τέτοια. Δηλαδή είναι ένα ζωάκι το οποίο νιώθει έτσι και απελευθερώνεται και κάνει αυτό το πολύ βασικό ανθρώπινο πράγμα.
το σεξ, ας πούμε. Και το ζωώδες και η σάρκα και το σεξ είναι επίσης βασικά στοιχεία στις ταινίες του Λάνθιμου. Κάποιοι τα σχολιάζουν ως προκλητικά πολλές φορές στην τέχνη. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Πιστεύω ότι είναι τα βασικά ανθρώπινα στοιχεία. Από αυτά αποτελούμαστε, γι' αυτό ζούμε, γι' αυτό πεθαίνουμε. Είναι το σεξ και η σάρκα μας και η ζωώδη φύση μας γενικά. Όλα αυτά που ουσιαστικά κρύβουμε κοινωνικά και γι' αυτό τα κατακρίνουμε πολύ εύκολα στην τέχνη. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να συζητάμε ποτέ γι' αυτά. Έχουμε συνηθίσει να τα θάβουμε και να πούμε: όχι, εγώ δεν κάνω σεξ ποτέ. Δεν κάνω. Οπότε αυτοί που σχολιάζουν έτσι αυτές τις ταινίες πιστεύω ότι πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Το ζωώδες είναι πολύ βασικό στοιχείο. Κάνει μια άμεση σύνδεση του ανθρώπου με το ζώο. Γιατί είμαστε ζώα. Τα ένστικτά μας κυριαρχούν πολλές φορές. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Προερχόμαστε από το ζωικό βασίλειο. Και άλλο ένα σχολιασμό που κάνει ο Λάνθιμος είναι ότι με όλα αυτά τα κουστούμια και τα make-up και τους πολιτισμούς και τα κτίρια και αυτά προσπαθούμε να κρύψουμε αυτή τη φύση μας, να υποδηθούμε ότι είμαστε κάτι ανώτερο. Το βιβλίο αποκαλύπτεται στο τέλος ότι όλη την ιστορία την αφηγούταν ένας άντρας για το τι έγινε στην Μπέλα. Έχει ενδιαφέρον γιατί γίνεται ακριβώς το ίδιο με την ταινία και τον Λάνθιμο. Ο Λάνθιμος ως άντρας, σκηνοθέτης, σκηνοθετεί και σχολιάζει και μιλάει για τη γυναικεία σεξουαλική απελευθέρωση και σχολιάζεται συχνά αν μπορεί, ας πούμε, ένας άντρας να εκφράσει αυτά τα προβλήματα και τα εμπόδια τα οποία περνάνε οι περισσότερες γυναίκες και όχι οι άντρες. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και θα έπρεπε. Θα έπρεπε ο κάθε καλλιτέχνης, ανεξαρτήτου φύλου ή ιδεολογιών ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να εκφράσει ιδέες και προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Ο Λάνθιμος είναι ένας πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης, πάρα πολύ ευφυής και βρήκε έναν πολύ δημιουργικό τρόπο να εκφράσει όλα αυτά που λέει, σε αντίθεση με τις περισσότερες ταινίες παρόμοιων θεματολογιών του Hollywood. Και στα τεχνικά, τα οποία δεν χαίστηκε κανένας, αλλά εμένα με ενδιαφέρουν, έχει γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας με film. Και συγκεκριμένα, αν θυμάστε κάποιες σκηνές που θα έχετε δει και στο trailer, που έχει πάρα πολύ έντονα χρώματα και πολύ έντονη αντίθεση, αυτό είναι θετικό film, το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι πολύ πιο ζωντανό. Και μαζί με τα ψηφιακά εφέ, τα οποία δημιουργούν ένα τελείως σουρεαλιστικό τοπίο. Με έναν τρόπο λίγο steampunk, λίγο βικτοριανό και σύγχρονο και φιουτουριστικό μαζί. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το set design, δηλαδή οι χώροι οι οποίοι γίνονται οι σκηνές, τα κουστούμια. Όλη η αισθητική της ταινίας είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σχετικά πρωτότυπη. Έχει και πολλούς ευρυγόνιους φακούς. Είναι, αν θυμάστε, αυτά τα πλάνα που φαίνονται όλα, λες και είναι βίντεο κλιπ από το MTV. Είναι αυτό που κάνει τους χώρους και τα πράγματα τεράστια, σαν να τα βλέπεις μέσα από κλειδαρότρυπα. Τονίζει ακόμα παραπάνω όλο αυτό το σουρεάλ, περίεργο πράγμα που γίνεται μόνιμα παντού σε όλη την ταινία. Και ενώ δεν λατρεύω το σουρεαλισμό, πετυχαίνει κάτι σχετικά πρωτότυπο ο Λάνθιμος εδώ, στο ότι μέσα σε όλο αυτό το σουρεάλ και ξένο κόσμο υπάρχουν πολλές μικρές στιγμές ομοίης αλήθειας, το οποίο μου αρέσει και αυτό πολύ στο γράψιμο του Λάνθιμου. Και η μουσική είναι επίσης πάρα πολύ καλή. Ταιριάζει τέλεια, νομίζω, σε όλο αυτό το σύμπαν. Πολύ φρέσκο και περίεργο και λίγο λάθος, αλλά και λίγο σωστό. Και να τη δένει έτσι όλη την ταινία αισθητικά πολύ όμορφα. Ως μια πολύ περίεργη, σουρεάλ και σκληρή και αστεία και γαμάτη ταινία. Και ευχαριστώ που κάτσατε τόση ώρα να με ακούτε να λέω πλακίες. Αυτά. Α.